πλήθος κόσμου παρέστη χθες το βράδυ στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Λάρισας στο Μήλο για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας παρουσία του επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σημερινή δυναμική σας παρουσία. Μια παρουσία που δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μόνο βαθιές ρίζες, δεν έχει μόνο μια μοναδική ιστορική παρακαταθήκη σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχει μόνο ένδοξο παρελθόν, αλλά κυρίως διαθέτει παρόν, μέλλον, ελπίδα και προοπτική για να αλλάξει και πάλι τη μοίρα αυτού του τόπου, όπως πάντα έκανε σε όλες τις κρίσιμες συγκυρίες της χώρας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα αποφύγω τις ατομικές προσπονήσεις. Εξάλλου εδώ όλους μας συνδέει η αγάπη, η πίστη, η αγωνία για αυτή τη μεγάλη παράταξη. Την παράταξη η οποία συνδέθηκε με τις μεγαλύτερες αλλαγές που έγιναν ποτέ σε αυτόν τον τόπο, που και παρά την προσπάθεια να ακυρωθεί η ιστορική προσφορά του ΠΑΣΟΚ στη χώρα μας, το ισοζύγιο είναι αναμφίβολα θετικό. Εμείς λοιπόν ως ΠΑΣΟΚ, κόντρα σε αυτό το κλίμα το οποίο τίνει να κατακλείσει τη δημόσια συζήτηση, να δηλητηριάσει το δημόσιο διάλογο και βεβαίως να κυριεύσει όλο το προεκλογικό σκηνικό, εμείς ως ΠΑΣΟΚ επιμένουμε και θα επιμένουμε να μιλάμε πολιτικά. Στην έκδηλωση παρευρέθηκε η βουλευτής Λάης του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, κυρία Βαγγελία Λιακούλη, η οποία υποδέχτηκε τον κύριο Κατρίνη, καθώς και πλήθος τελεχών του κόμματος.